Πάμε σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα που μας έχει στείλει η φίλη μας η Χριστίνα, η οποία είναι χείρα, έχει ένα γιο και δυσκολεύεται πολύ οικονομικά και μπλέκει σε μια περίεργη ιστορία. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος και να το σχολιάσουμε. Με λένε Χριστίνα και πραγματικά είμαι μπλεγμένη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο σύζυγός μου έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Το μόνο που μου άφησε δυστυχώς είναι πάρα πολλά χρέη. Ενώ ήμουν σε απόγνωση, μπήκε ξανά στη ζωή μου ένας πρώην μου, με τον οποίο είχα παράλληλη σχέση πριν παντρευτώ. Εκείνος έχει μια κόρη στην ηλικία του γιού μου σχεδόν και πολλά λεφτά. Ήταν λογικό να κάνω σχέση μαζί του. Το πρόβλημα είναι πως για να το σιγουρέψω, του είπα πως ο γιος μου είναι δικό του παιδί και του το έκρυβα. Τώρα αυτός θέλει να μιλήσω στο παιδί μου. Βρίσκομαι σε δίλημα. Να πω στο γιο μου ψέματα πως ο Μανώλης είναι ο πατέρας του για να μην χάσω την άνετη ζωή που μπορεί να μας προσφέρει. Ή να μην το κάνω για να μην Αντρέα, τι κατάσταση είναι αυτή, αχώρητο έχεις κάνει το σπίτι. Κοίτα εδώ τα παπούτσια. Κατέβασε τα πόδια από κάτω. Κατέβασε τα πόδια από τον καναπέ. Έτσι έχω μάθει εγώ. Τι έκανα πια. Έλα σε παρακαλώ. Βοήθαμε λίγο, μάζευε, όλα μόνη μου τα κάνω. Μια χαρά είναι. Να έρθει ένας άνθρωπος να γίνει με ρεζίλη. Να σου πω διάβασμα δεν έχεις. Και κάθεσαι εδώ και μου βλέπεις τηλεόραση. Φέρ' το εδώ. Άντε, γιατί σαν πολύ έχει παραγίνει το περιμένω κακό. Περιμένω να έρθει η Μαρίνα, δεν μπορώ να δω 5 λεπτά τηλεόραση. Ποια Μαρίνα? Τι Μαρίνα, που έρχεται συνέχεια. Πάλι! Ναι, γιατί. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το σκηνικό. Συγκεντρωνόμαστε και οι δύο καλύτερα και ναι, με βοηθάει. Μπαίνετε μέσα και κλείνετε την πόρτα. Μήπως συμβαίνει κάτι. Για να έχουμε ησυχία, διαβάσουμε. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και δεν μου το έχεις πει. Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Φίλοι είμαστε. Και διαβάζετε μαζί. Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε αυτό. Ναι. Θέλω να συγκεντρωθείς στα μαθήματά σου. Θέλω να περάσεις τις πανελλήνιες, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό έρχεται εδώ, για να διαβάσουμε. Ναι, σκίζομαι για σένα, αντρικό μου. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Εντάξει, θα πας να μαγειρέψεις τώρα τίποτα να φάμε όταν έρθει. Όπα, όπα, περίμενε. Το ντουλάπι έχει μόνο μακαρόνια και φακές. Τι να μαγειρέψω. Μακαρόνια. Και θα φάει η κοπέλα σκέτα μακαρόνια. Ούτε σάλτσα δεν έχω. Εντάξει, δεν πειράζει, θα παραγγείλουμε τίποτα απ' έξω. Με τι λεφτό παιδάκι που θα κεράσει την κοπέλα. Δεν έχουμε το σαπούνι να πάρουμε, με δουλεύεις. Πω, καλά, θα της πω να μου φέρει κάτι εκείνη απ' έξω για να μην γκρινιάζει, εντάξει. Και θα τα πληρώσει εκείνη. Αχ, θα γίνουμε ρεζίλοι. Φίλοι είμαστε, δεν παρεξηγεί αυτή. Αντρέα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι. Πάρ' τα παπούτια σου και μέσα. Πάρ' τα παπούτια σου και μέσα για να μαζέψω εδώ πέρα. Γκρινιά. Άντε, άντε. Όλα εγώ μόνη μου εδώ πέρα τα κάνω. Μαράκι μου, τι κάνεις? Έχεις καθόλου χρόνο να μιλήσουμε? Συγγνώμη που σε ενοχλώ και... Ναι, το ξέρω. Έχω πολλά προβλήματα, Μαρία, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι, τα οικονομικά μου είναι χάλια. Δεν έχουμε να φάμε, το καταλαβαίνεις. Δεν έχω να πάω να ψωνίσω το παιδιού τα βασικά. Τι να του πω και εκεί... Προσπαθώ να τον αφήσω ήσυχο για να διαβάσει, να δώσει τις πανελλήνιές του. Να είναι ήρεμο το παιδί. Δεν μπορώ, Μαρία. Δεν βρίσκω. Έχω αφήσει παντού βιογραφικά. Συνέχεια. Όπου δω αγγελία πηγαίνω. Τι μου λείπει πια και δεν με παίρνουνε. Μορφωμένη είμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, διαβάζει. Έρχεται και μια κοπελίτσα εδώ και διαβάζουν μαζί. Είμαι και τσαντισμένη και με αυτό, γιατί δεν έχω να την κεράσω την κοπέλα ούτε καφέ. Τι να σου πω τώρα. Ναι, δεν έφτανε και αυτό και βάζει την κοπέλα και κερνάει. Πάει, τρώνε έξω, κερνάει. Ντρέπομαι, ρε Μαρία, ντρέπομαι. Τι θα λένε οι γονείς της για μένα? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ντρέπομαι πολύ, προσπαθώ. Όλα μόνη μου. Εντάξει, περιμένω αύριο να τα πούμε. Σ' αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Γιαγιά μου, κοριτσάκι.
φύγει μου γλυκό. Λοιπόν, φεύγω, πάω στον Αντρέα, εντάξει. Πάλι στον Αντρέα. Για μην αρχίζει κι εσύ, σε παρακαλώ, δεν έχω τίποτα με τον Αντρέα, εντάξει, έχετε φαγωθεί κι εσύ και ο μπαμπάς. Καλά, καλά, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ω, καμία σχέση. Μην αργήσεις, γιατί έχει καρονίσει 7 η ώρα να είναι εδώ και να σε πάει στον οδοντίατρο. Όχι, το είχα ξεχάσει ότι έχουμε ραντεβού. Καλά, να σου πω κάτι, επειδή βιάζομαι. Πες τον να περάσει να με πάρει από εκεί, εντάξει. Στείλε μου όμως τη διεύθυνση σπιτιού με μήνυμα. Θα τη στείλω σε μήνυμα, εντάξει. Άντε, φεύγω, φυλάκια. Άντε, κοριτσάκι μου, στο καλό, την ευχή μου να έχεις. Δύσκολη κατάσταση. Μου θυμίζει καμία σχέση ενώ σαν ιστορίες, αλλά έχει πάλι κεντρικό πυρήνα το θέμα της φτώχειας, όπως και η χθεσινή ιστορία των διλημάτων. Όχι, έχει το θέμα της απάτης. Α, γιατί, αυτό πιστεύετε. Ναι. Και εγώ είχα μία φίλη από πολύ... το Βόλο που είχε ένα γιο, τον πέρασε από τρεις πατεράδες, τους οποίους φόρτωνε τρεις πλούσιους, απέτυχε και στους τρεις και μετά το παιδί βρήκε τον πραγματικό δηλαδή, του πατέρα. Δηλαδή δεν το κάνει, επειδή έχει ανάγκη. Εντάξει, έχεις ανάγκη, είναι απαράδεκτο να εξαπατήσεις τον άλλον και απαράδεκτο να χρησιμοποιήσεις το παιδί για να έχεις εισόδημα ένα χρηματικό ποσό. Το κινητρό της είναι όντως η φτώχεια εδώ πέρα και το πώς να καλυτερεύσει τη ζωή του γιού της. Όχι ότι αυτό δικαιολογείται, αλλά αιτιολογείται με κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να πει ψέματα στον άνθρωπο ότι είναι γιος του αυτός. Αυτό είναι, ναι. Και το παιδί δεν το λες και βασιλιά της εργασίας. Η στάση που βλέπουμε. Και δεν είναι και κανένα πιτσιρίκι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, www.tvopen.gr, κάθετος vote. Δεν έχουμε δει ακόμα όλη την ιστορία. Πολλά μπορεί να τραπούν. Το ερώτημα είναι να πει στο γιο της πως ο πρώην της είναι πατέρας για να τους βοηθήσει οικονομικά. Ή να μην το πει. Τη δικιά σας απάντηση είναι ξέρω από τώρα. Ανάποδα. Μήπως να πεις αυτόν ότι είναι αυτός γιος της. Στο γιο της. Εγώ να κατάλαβα ότι της, θα πεις αυτόν ότι είναι γιος του. Θα το πει, αλλά το δίλημα είναι άλλο. Δεν ξέρω πώς. Ποιο είναι το δίλημμα. Το δίλημμα είναι αυτό που σας διαβάζω εγώ. Ξέρω ότι έχουμε γράψει λάθος. Αν θα το αποκαλύψει το γιο. Πάμε. Αυτό είναι που λέω εγώ. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Αντρέα, μωρή μου, ανοίγεις λίγο. Ναι, μαμά. Γεια σας, κύριε Μανώλη. Γεια σου, Αντρέα, τι κάνεις. Καλά, καλά εσείς. Τώρα μαζεύει τετράδια, στυλό, καθαρίδες και... Να κάτσω. Ναι, ναι, καθίστε, καθίστε. Εντάξει. Καλησπέρα. Γεια σου. Χριστίνα. Μανώλη. Τι κάνεις. Εσύ τι κάνεις εδώ, εμένα το σπίτι μου. Της Μαρίνας, πατέρας είμαι. Δεν το πιστεύω. Κάτσε να σε δω λίγο. Πόσα χρόνια, από το σχολείο, Καλά, τι μικρός που είναι ο κόσμος. Έχω πάθει σοκ τώρα. Ολόιδια έχεις μείνει. Αλήθεια. Ναι. Καλά κάνουν τα παιδιά μας παρέα τόσο καιρό και εμείς τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απίστευτο. Πω, πω. Μια κουρούλα έχεις μόνο. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ τον Αντρέα μόνο, γιατί ναι. Τι λες τώρα. Ο άντρας σου. Ο άντρας μου έχει φύγει από τη ζωή. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν την ήξερες. Μπαμπά. Έλα. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πρέπει να φύγουμε γιατί δεν θα προλάβω το ραντεβού στον παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, Μαρινάκη. Με τον πατέρα σου ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο. Ναι, και τώρα εσείς. Φοβερό. Καλά, τώρα κάνουμε παρέα, δεν θα χαθούμε. Μετά από τόσα χρόνια. Να τα ξαναπούμε. Άντε, πάμε όμως, μπαμπάκι, θα αρχίσουμε. Χαρά πολύ. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου, γεια. Δεν πιστεύω. Κοίτα, δεις μικρός πανωπόρος. Άντε, πάμε μέσα, πάμε, πάμε. Έλα, σου βάλω να φας. Πω, κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, απίστευτο, μετά από τόσα χρόνια. Καλά, μόλις σε είδα, έπαθα πλάκα, Εγώ να δεις. Δεν με είδες που ξαφνιάστηκα. Φοβερά. Κι εγώ κόκαλο έμεινα. Δεν μου λες με τον άντρα σου, τι έγινε. Ναι. Κοίταξε, επειδή έχω περάσει πάρα πολλά και έμεινα μόνη μου με το παιδί μετά, δεν θέλω να συζητάω αυτό το θέμα του θανάτου. Θέλω, αν γίνεται... Να το ξεχάσω. Εντάξει, συγγνώμη, δεν το ξέρα κιόλας. Ξέρεις, δεν το είχαμε αναλύσει καθόλου. Νόμιζα ότι είχες χωρίσει. Και τώρα εμείς οι δύο πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Καλύτερα μην μιλάμε για τα παλιά. Εντάξει, βέβαια έχω κι εγώ περιέργεια να μου πεις πως χώρισες. Α, εσύ έχεις περιέργεια. Ναι, αλλά εσένα είναι χωρισμός. Εντάξει, εγώ τίποτα. Μωρέ, ξέρεις, στην αρχή όλα είναι ρόδινα, μετά αρχίζει η γκρίνια, το ένα τ' άλλο και χωρίσαμε. Αλλά ευτυχώς που χωρίσαμε. Κρίμα. Ευτυχώς που χωρίσαμε για να είμαστε μαζί. Α, κρίμα. Όχι, κρίμα που εντάξει. Και η Μαρίνα φαντάζομαι στην εφηβεία της ότι θα πέρασε πολλά. Πέρασαν όμως και τώρα είμαστε μαζί. Και πώς και είναι μαζί σου και δεν μένει με τη μητέρα της. Θέλει να μένει μαζί μου, γιατί μάλλον... Είσαι καλύτερος, την προσέχεις. Καλά, εννοείται. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα προσέξεις και εμένα, έτσι. Μονό. Για να σε δω. Να σου πω... Γιατί έχουμε αφήσει κάτι στη μέση από το σχολείο.
Μετά από 20 χρόνια και να κάνουμε δεσμό, ε. Πίστευτο. Να σου πω όμως πρέπει να το πούμε στα παιδιά, ε. Κοίταξε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα γι' αυτό. Και επειδή τα παιδιά κάνουν πολύ παρέα και είναι σε ευαίσθητη ηλικία, μήπως πρέπει να το προσέξουμε. Καλά, εντάξει, δεν θα το πούμε τώρα αμέσως, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Το καλό είναι ότι ξέρουν ότι κάνουμε παρέα. Θα μάθουν και ότι έχουμε δεσμό. Και παρέα με την παρέα θα γίνονται κι αυτά. Έλα, μαμά. Μανώλη, τι έχεις αγόρι μου, γιατί είσαι έτσι. Τι να έχω, με τη μικρή. Τι έπαθε αυτό το παιδί. Αντιδράει που τα έχω φτιάξει με τη Χριστίνα. Δεν το δέχεται με τίποτα. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πολύ ευαίσθητη ηλικία. Στην εφηβεία είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί ρε μαμά, δεν της παρέχω τα πάντα. Αγάπη, χρήματα, ό,τι θέλει το έχει. Τα χρήματα είναι το τελευταίο. Τα παιδιά τα καίει η αγάπη. Και νομίζω ότι θα χάσει τη δική σου αγάπη και θα την πάρει άλλη. Είναι δυνατόν να πιστεύει τέτοιο πράγμα. Δεν με ξέρει. Το ότι σε ξέρει δεν λέει τίποτα. Το μέλλον δεν ξέρει ποιο είναι. Και για όλους το μέλλον είναι αβέβαιο, έτσι. Αυτό την καίει. Ναι, ρε μαμά, αλλά εμένα μου έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα τώρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να το διαχειριστώ. Εντάξει. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να είσαι πολύ καλός μαζί της. Δεν εννοώ να της κάνεις όλα τα χατήρια. Να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να μην πληγωθεί το παιδί. Πρέπει να έχει ένα πολύ γλυκό περιβάλλον. Εγώ πληγώνομαι, δεν πληγώνεται εκείνη. Με αυτό που μου κάνει, τέλος πάντων. Εσύ πληγώνεσαι, θα ξεχνάς ότι είσαι πατέρας, έτσι. Γιατί προηγείται το θέμα του πατέρα από τη σχέση σου. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Άντε. Εδώ είμαι κι εγώ, να δούμε. Μάλιστα, βλέπουμε τις αντιδράσεις και των παιδιών για τις συγκεκριμένες σχέσεις. Να πω κάτι, πολλά κορίτσια έφηβες, χωρισμένων γονιών. Το φυσιολογικό που λέει η κοινωνία είναι να κάτσουν με τη μάνα. Σηκώνονται λοιπόν, παίρνουν τα μπουγαλάκια τους και πάνε στον μπαμπά. Γιατί θέλουν να είναι πιο ελεύθερες. Η μάνα καταπιέζει. Έτσι το νιώθουν αυτές. Η μάνα βάζει όρια, η μάνα βάζει τις φωνές. Ενώ πάνε στον μπαμπά, έχουν αυτή την παλιά σχέση μικρή κόρη και πατέρας. Το σύμπλεγμα. Που... Ναι, μπράβο, αυτό. Mm-hmm. Και αισθάνονται πολύ καλύτερα στον πατέρα. Γι' αυτό έφυγε και αυτή και πήγε εκεί. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα ότι η Χριστίνα στη συνέχεια τα φτιάχνει με αυτόν τον πρώην της και του λέει ψέματα πως ο γιος της είναι δικό του παιδί. Εκείνος την πιέζει να μιλήσει στο παιδί και να το πει. Και δεν ξέρει τι να κάνει η Χριστίνα. Γι' αυτό σας λέω να πει στο γιο της, αυτό είναι το δίλημα. Πως ο πρώην της είναι ο πατέρας του. Αυτό κατάλαβα. Για και να εγώ. Τους βοηθήσει οικονομικά, παρόλο που είναι ψέμα. Είναι ο πατέρας του ή όχι. Ακριβώς. Δεν είναι, δεν πάμε είναι. Να δούμε το επόμενο μέρος. Δεν βγαίνουν και ημερομηνίες. Έλα, Μανώλη, έτρεξε. Τι είναι το σεπίγον. Θέλω να μιλήσουμε, θέλω να σου πω κάτι. Καλά, αφού το απόγευμα θα βρισκόμασταν. Ναι, αλλά δεν μπορώ. Άκου να δεις, η Μαρίνα αντιδράει πάρα πολύ με αυτή τη σχέση και μου λέει και ότι ο γιος αντιδράει. Νομίζω... Ναι, αντιδράει ο Ανδρέας, αλλά. Οκ, εντάξει, θα το συνηθίσουνε. Ναι, δεν βλέπω να το συνηθίζουνε τώρα τόσο καιρό. Να σου πω. Μανώλη, άκου, δεν είναι τυχαίο το ότι ξαναβρεθήκαμε. Η μοίρα μας ένωσε, άκουσε με. Νομίζω ότι πρέπει να το πάμε λίγο χαλαρά. Α. Εντάξει, κατάλαβα. Όχι, δεν είναι. Ναι, το χαλαρά είναι, χωρίζουμε. Όχι, να σκεφτώ να κάνω. Ναι, Μανώλη, κατάλαβα. Μέχρι να το πάρουν απόφαση τα παιδιά. Τα παιδιά θα το πάρουν απόφαση μόνο όταν μας βλέπουν και βγαίνουμε και είμαστε μαζί. Δεν γίνεται, αντιδράει πάρα πολύ, μου κάνει φασαρίες. Άσε να το πάμε λίγο. Εντάξει. Η κόρη σου πάνω απ' όλα. Εντάξει, κόρη μου. Ωραία. Θα σου το πω. Πρέπει να σου το πω. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω. Μανώλη, ο Ανδρέας είναι γιος σου. Τι εννοείς? Τότε που είχαμε σχέση είχαμε μείνει έγκυος. Δεν σου είχα πει τίποτα. Τι λες τώρα? Ναι, γιατί σου είναι μικρός και δεν μπορούσες να ανταπεξελθείς σε όλα αυτά που θα γινόντουσαν. Και οι γονείς μου με παντρέψαν με τον άντρα μου. Τον πρώην άντρα μου, τέλος πάντων. Συγγνώμη, τώρα λες αλήθεια? Ναι. Καλά. Και τόσα χρόνια εγώ δεν ξέρω τίποτα. Άκου, Μανώλη, ξέρω ότι σου έρχεται βαρύ, αλλά είναι η αλήθεια. Όπα. Και ήρθε η στιγμή να στα πω. Και γιατί ήρθε τώρα η στιγμή και δεν ήρθε τότε? Δεν κατάλαβα. Εγώ τι ήμουνα τότε, άχρηστος? Δεν μπορούσα τότε, θυμάσαι τι είχε γίνει. Δεν γινότανε. Σοβαρά, και να μου κρύψει ένα τέτοιο πράγμα. Οι γονείς μου επέμεναν, ήμουνα μικρή. Με συγχωρείς, δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, Μανώλη. Κοίτα, μου αρέσει η αλήθεια να φύγει, αλλά αυτό το πράγμα μπορούμε να είμαστε μαζί. Ποιος το λέει αυτό? Και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω, άσε με, πρέπει τα να παιδιά είναι αδέρφια, πρέπει. Άσε με, σε παρακαλώ, δεν. Μανώλη. Πραγματικά δεν ξέρω. Μανώλη.
Αν όλοι πέρασε. Πού χάθηκες τόσες μέρες, τι έγινε, κοίταξέ με. Το μετάνιωσες. Ήθελα να σκεφτώ. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο αυτό που σου είπα. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι το απίστευτο αυτό που μου είπες. Το ξέρω, αλλά και εγώ τότε δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουνα σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να με καταλάβεις. Εγώ τι να κάνω, μου λες. Να κάνεις υπομονή, να είμαστε μαζί και να το παλέψουμε μαζί. Κοίτα, το σκέφτηκα. Θέλω να είμαστε μαζί. Όμως θέλω να μάθουν τα παιδιά την αδέρφια. Τι λες, δεν γίνεται αυτό. Ξέχασέ το. Δεν μπορώ να συνεχίσω αλλιώς. Θέλω να μάθει ο Ανδρέας ότι είμαι πατέρας του. Δεν μπορώ πια να τον κοιτάζω και να ξέρω ότι είναι παιδί μου και δεν το ξέρει. Άκου, Μανώλη. Τα παιδιά μας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη ηλικία. Και πόσο μάλλον να μάθουν ότι είναι και αδέλφια. Θα τους έρθει. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Λοιπόν, άκουσε με εδώ. Δεν ήρθα για διαπραγματεύσεις. Ήρθα να σου πω αυτό το πράγμα. Αν θες να είμαστε μαζί, πρέπει να μάθει ο Ανδρέας ότι είμαι ο πατέρας του. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στο γιο μου ψέματα ότι ο Μανώλης είναι ο πατέρας του για να ζήσουμε την άνετη ζωή που θα μας προσφέρει. Ή να μην πω τίποτα για να μην πληγώσω το παιδί μου. Εννοείται να μην το πει, δηλαδή. Εννοείται. Αυτό που λέτε δεν πάντα. Λέμε. Ότι αλλά μόνο η αλήθεια σώζει. Πώς της κατέβηκε αυθενής τώρα να πει ψέματα, αρπάχθηκε από τα μαλλιά. Και με τόσο μεγάλη ευκολία ένα τέτοιο ψέμα. Αυτό είναι. Και μου κάνει εντύπωση το ποσοστό. Μπράβο. Που είναι 62-38. Εγώ πιστεύω πιο μεγάλο. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή προφανώς και ο κόσμος αντιμετωπίζει τέτοιου είδους οικονομικά ακριβώς μεγάλα προβλήματα. Αυτό, και προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν τελικά δεν το λέει. Παρακαλώ. Κοίταξε, Μανώλη, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο Ανδρέας είναι σε πολύ ευαίσθητη ηλικία, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα δώσω πανελλήνη σε λίγο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει άμα μάθει ότι είσαι πατέρας του. Εμένα γιατί μου το κάνεις? Σου είπα, τότε ήταν άλλα τα χρόνια. Και εγώ πώς μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να ζω με ένα παιδί που είναι παιδί μου και δεν το ξέρει? Μπορείς να κάνεις υπομονή, αφού θέλουμε να είμαστε και μαζί. Όχι, δεν μπορώ να κάνω υπομονή. Θέλω να το μάθει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Όχι. Εντάξει λοιπόν. Τι εντάξει, Μανώλη. Εμένα δεν θα με ξαναδείς. Δεν θα ξανακούσεις για μένα. Μπορεί να κάνει παρέα με την κόρη μου, αλλά εμένα ξεχνάμε. Περίμενε. Δεν υπάρχει περίμενε. Πάλι μόνη, πάλι.